Καλάθι στην αγάπη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο έβαλαν σήμερα τρεις ομάδες μπάσκετ της πόλης της Κοζάνης που συμμετείχαν στο φιλανθρωπικό All Star που διοργανώθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο προκειμένου να στηριχθεί το ελεύθερο σχολείο της Άρσης. Οι αθλητές, οι προπονητές και οι παράγοντες των Διόσκορων του Λασάνη και του Ηρακλή Κοζάνης κατέβηκαν σήμερα στο γήπεδο και έπαιξαν έναν διαφορετικό αγώνα που είχε σαν στόχο να προσφέρει αλληλεγγύη σε παιδιά που βρίσκονται στο ελεύθερο σχολείο της Άρσης, καθώς η εκπαιδευτική τους δραστηριότητα δεν μπορεί να καλυφθεί από τις οικογένειές τους. Είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση. Προσπαθούμε όλοι στις δύσκολες μέρες που περνάμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, να το καταφέρουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, τους αθλητές που θα πάρουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση, τον κόσμο που θα έρθει και θα την πλαισιώσει, την Άρσης η οποία κάνει ένα ξέπαινο έργο. Προσπαθούμε και εμείς λοιπόν να βάλουμε ένα καλάθι, ένα καλάθι για την αγάπη, ένα καλάθι για την ελληνική, για όλο τον κόσμο. Είναι κάτι πρωτοποριακό αυτό που κάνουμε. Είναι ένας αγώνας, δεν μ' αρέσει το λέω φιλανθρωπικό, είναι ένας αγώνας αγάπης για τα παιδιά και για τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγάλη ανάγκη αυτές τις μέρες, που είναι ιδιαίτερα δύσκολες και εκ των πραγμάτων, λόγω της οικονομικής χρήσης που υπάρχει. Εμείς πήραμε μια απόφαση να κάνουμε έναν αγώνα που θα δώσουμε όλοι μας την αγάπη, τη στήριξη, πέραν της οικονομικής και ό,τι άλλο μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να τους ανακουφίσουμε, γιατί σίγουρα δεν είναι η λύση αυτοί οι αγώνες. Είναι όμως μια βοήθεια, μια ενεργοποίηση διαφόρων ανθρώπων για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε αυτές τις δύσκολες μέρες. Εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος που μπορέσαμε και το καταφέραμε. Συγκεντρώσαμε τους καλύτερους παίχτες από τις τρεις μεγάλες ομάδες της πόλης και θα δούμε έναν ενδιαφέροντα και θεαματικό αγώνα. Ο Ηρακλής Κοζάνης, όπως και οι υπόλοιπες δύο ομάδες της πόλης μας, συμμετέχει σε αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά. Καλάθι στην αγάπη. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι τέτοιου είδους παιχνίδια είναι πολύ πιο σημαντικά, αν θέλετε, από οποιαδήποτε άλλο. Πολύ απλά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι σήμερα είμαστε μαζεμένοι αρκετοί άνθρωποι του αθλητισμού γενικά για να δώσουμε βοήθεια, ό,τι ο καθένας μπορεί από τη δικιά μας πλευρά, για παιδιά τα οποία περνάνε πολύ δύσκολα αυτές τις μέρες. Το μήνυμα αυτής της εκδήλωσης για μένα, το έχω πει και στην συνέντευξη τύπου της προχθές, είναι assist στην ανθρωπιά. Αυτή τη στιγμή μαζευόμαστε και ήρθαμε εδώ πέρα να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, ούτως ώστε να δείξουμε προς τα έξω ότι η Κοζάνη μπορεί να διοργανώσει τέτοιες εκδηλώσεις και σίγουρα οι ομάδες της πόλης μπορούν να αποτελέσουν μια διέξοδο για όλους μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας. Στο γήπεδο βρέθηκε και αρκετός κόσμος που στήριξε αυτή την προσπάθεια, έφερε σχολικά είδη και άλλα αντικείμενα που θα είναι χρήσιμα για αυτά τα παιδιά, ενώ συνέβαλε από το υστέρημά του προκειμένου να στηριχθεί το ελεύθερο σχολείο. Μια όντως σπουδαία κίνηση που έρχεται να αποδείξει ότι εκτός από τον αθλητισμό των εκατομμυρίων και της βίας υπάρχει και ο υγιής αθλητισμός, ο αθλητισμός της επαρχίας, ο οποίος μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ίδιος τολμά να κοιτάξει τον συνάνθρωπο και ειδικά αυτόν που έχει σήμερα την μεγαλύτερη ανάγκη. Και να το κάνει αυτό και μέσα από μια διαδικασία καθαρά αλληλεγγύης, καθώς τα παιδιά που παίρνουν μέρος θα βοηθήσουν κάποια άλλα παιδιά. Και μιλάω για τα παιδιά του ελεύθερου σχολείου της Άρσης. Φέτος φιλοξενούμε στην Άρση περισσότερα από 100 παιδιά, τα οποία είναι από οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να στηρίξουν την σχολική τους φοιτηση. Σήμερα θα συγκεντρωθούν εδώ σχολικά είδη, τα οποία θα διατεθούν και θα υποστηρίξουν το ελεύθερο σχολείο της Άρσης. Και θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά και τους τρεις συλλόγους οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να διοργανωθεί αυτός ο αγώνας και να δοθούν όλα αυτά τα αντικείμενα στην Άρση, αλλά και όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έτρεξαν για να διοργανωθεί αυτή η απόψινη εκδήλωση. Την όλη προσπάθεια στήριξε και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Κοζάνης. Εκφράσω εκ μέρους του οργανισμού τα συγχαρητήριά μου για την πρωτοβουλία που πήραν τρεις ομάδες της Κοζάνης και υλοποιούν αυτό το φιλανθρωπικό αγώνα. Από την πλευρά του, ο οργανισμός στηρίζει τέτοιες προσπάθειες και χαίρεται που συμμετέχουν οι ομάδες της πόλης σε μια τέτοια εκδήλωση. Και διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό όλων όσων προσπαθήσουν και θελήσουν να δημιουργήσουν τέτοιες εκδηλώσεις.